Σας παρακαλώ όμως θερμότατα, ειλικρινά το λέω, σταματήστε τις ίσες αποστάσεις δίθεν εν είδη αντικειμενικής δημοσιογραφίας. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Γεωργιάδη. Σας παρακαλώ πολύ. Εδώ έρχεστε στην εκπομπή εσείς. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Απέναντί σας, απέναντί σας σε ό,τι κάνετε στραβό, απέναντι στην κυβέρνηση, ό,τι κάνει στραβό. Αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου. Οι δημοσιογράφοι έρχονται οι ΣΥΡΙΖΕΙ και μας κατηγορούν ότι εξυπηρετούμε συμφέροντα. Ερχόσαστε εσείς και μας κατηγορείτε ότι είμαστε ΣΥΡΙΖΕΙ. Μας τρελάνετε δηλαδή. Μας τρελάνετε την αντικειμενική. Να πυροβολήστε την προσπάθεια για να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν έχω χρόνο να ακούσω τίποτα. Φεύγω, σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Γεωργιάδη. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίζετε με τσάι και συμπάθεια. Θα το καταλάβουμε αυτό. Τσάι και συμπάθεια, νομίζετε ότι είναι αυτό. Με τσάι και συμπάθεια. Νομίζετε. Νομίζετε. Μας πάνε στο χαμό. Όχι, κύριε Γεωργιάδη. Το μέλλον των παιδιών. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Είστε στο παράθυρο μόνο σα και κάνετε σκληρή αντιπολίτευση. Δεν το λες τσάι και συμπάθεια αυτό. Αν μας πάνε στην καταστροφή. Είστε στο παράθυρο και κάνετε σκληρή αντιπολίτευση και τους λέτε παιδάκια και άχρηστους μόνο σας. Δεν το λες αυτό τσάι και συμπάθεια. Δεν είπα τη λέξη άχρηστους, αυτή είναι δικιά σας λέξη. Έβαλα κι εγώ μια υπερβολή, ας μου επιτραπεί. Σας χαιρετώ γιατί τρέχω. Πώς τους είπατε εσείς? Εντάξει. Πώς τους είπατε? Δεν προλαβαίνω. Γεια σας, γεια σας. Διάλειμμα, παιδιά, τρέχω. Παπα, παπα. Έγινε το μυαλό μου, φύγε σε διάλειμμα, φύγε σε διάλειμμα. Φεύγω σε διάλειμμα.